Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Απαντονίου είναι μαζί μας, πρόεδρος Συλλόγων Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι ένα μέτρο προφανώς καλό αυτό ή είναι αναχρονιστικό πια το μέτρο αυτό? Κοιτάξτε, σαν μέτρο είναι αναγκαίο. Δηλαδή πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Ο δακτύλιος είναι ένα μέτρο τέτοιο. Ναι. Έχει επανέλθει η κυκλοφορία μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας, όπου είχε πέσει αισθητά και είχε απενεργοποιηθεί. Αλλά δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Δεν έχει τελειώσει, αλλά η κίνηση έχει ξεπεράσει τα επίπεδα τα οποία είχαμε το Σεπτέμβριο του 2019 και τον Οκτώβριο. Ναι, αλλά εν μέσω πανδημίας μπορούσαμε να το αναβάλουμε για ένα χρόνο, να το κάνουμε του χρόνου. Κοιτάξτε, είναι μια ισορροπία αυτή την οποία πρέπει, πρέπει να έχουμε πάντα. Κυκλοφοριακά είχαμε πολύ μεγάλα φαινόμενα χωρισμού στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι μόνο κυκλοφοριακός χωρισμός, είναι και ατμοσφαιρική ρήπανση, είναι χορύπανση, δηλαδή είναι φαινόμενα τα οποία ρίχνουν το επίπεδο. Άρα συμφωνείτε με το μέτρο του δαχτυλίου της? Με το μέτρο του δαχτυλίου. Εξηγηθήκατε κιόλας. Δώσαμε τις προτάσεις μας στον Υπουργό. Είχα μια συνάντηση με τον κύριο Καραμαλή την προηγούμενη εβδομάδα. Δώσαμε τις προτάσεις μας και εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να πάμε σε ένα μέτρο διαχείρισης κυκλοφορίας στο κέντρο, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και άλλους τρόπους εφαρμογής του. Πέρα δηλαδή από το μονάζιγα, το οποίο πράγματι όπως είπατε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ, γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και κυρίως το βλέπουμε από τους τηλεθεατές και τους ακροατές μας. Ένας άνθρωπος που αγόρασε ένα Euro 6 και του είπαν είσαι ελεύθερος να κυκλοφορείς. Ξαφνικά μετά από 3 χρόνια του λένε δεν είσαι ελεύθερος να κυκλοφορείς. Δηλαδή. Αυτό χάνει αξία από το όχημά του. Δεν είναι αδικία αυτό? Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μετατροπή φυσικού αερίου, υγρά αέριο τη βάζουνε. Γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορεί επίσης? Ναι. Ποια είναι η λογική δηλαδή σε αυτό το κομμάτι? Τώρα αυτά είναι ερωτήματα, μάλλον ρητορικά θα έλεγα. Δεν μπορώ και εγώ να τα απαντήσω. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να βρούμε την ισορροπία, την κατάλληλη, με την οποία θα έχουμε μείωση της κίνησης η οποία χρειάζεται και όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα τα οποία πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, συνήθως περιβαλλοντικές. Δηλαδή υπάρχει πράγματι κάτι το άλλο. Ο άλλος ο κίνδυνος να πάρω εγώ ένα σαραβαλάκι. Ναι. Να το έχω ζυγό. Το αυτοκίνητό μου είναι μονό. Και να κυκλοφορώ με το σαραβαλάκι μου τις ζυγές μέρες και με το κανονικό μου αυτοκίνητο τις μονές. Ναι. Που σημαίνει ότι περισσότερο καυσαέριο, περισσότερο αυτό έχει εξεταστεί. Νομίζω αυτό είναι κάτι που εφαρμοζόταν ειδικά τα παλιότερα χρόνια κατά κόρον. Δηλαδή οι οικογένειες είχαν δύο αυτοκίνητα και μπορούσαν. Και πάλι μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Έχει σημασία αυτό που λέτε, αν ο δακτύλιος επιλέγει, η επιλογή του είναι για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Ακριβώς. Οπότε ορθώς τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά, ή έχει γίνει για την κίνηση που λέτε. Αν έχει γίνει για την κίνηση, τότε όλοι αυτοί οι περιορισμοί νομίζω είναι. Είναι συνδυασμός και των δύο. Γιατί αυτά είναι ελέγχοντα και τα δύο. Σκεφτείτε όμως ότι τα μονάζιγα εφαρμόστηκαν το 82 στην Ελλάδα. Δηλαδή, σκεφτείτε τη Αθήνα πώς ήταν πριν 40 χρόνια. Γι' αυτό ρώτησα πώς είναι ένα παλιό μέτρο. Άλλα οχήματα, άλλος κόσμος, όλα διαφορετικά. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις πλέον εφαρμόζουν περιβαλλοντικά κριτήρια. Στην Ελλάδα πρέπει να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Και όχι να εφαρμόζουμε δακτύλιο μόνο για την κίνηση. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μακριά το να εφαρμοστεί δακτύλιο μόνο για τα ηλεκτρικά, να κυκλοφορούμε τα ηλεκτρικά, ας πούμε. Αυτό λέγονται ζώνες χαμηλών εκπομπών ρήπων. Ας πούμε. Μπορούμε να πάμε σε τέτοιες ζώνες. Αν δούμε σε κάποια σημεία δηλαδή, του κέντρου ότι δεν θέλουμε καθόλου ρήπανση, θα μπορούμε να πάμε σε κάποιες ζώνες τα οποία πιθανώς θα κυκλοφορούν μόνο υβριδικά. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Έτσι θα κυκλοφορήσει. Δηλαδή το έχετε μελετήσει, έτσι ακριβώς θα κινούμαστε από εδώ και πέρα. Βλέπουμε στις 4 μεγάλες οδικές αρτηρίες ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα. Ναι. Μόνιμα. Ναι. Καταρχήν ο δακτύλιος βοηθάει το πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά δηλαδή. Όχι μόνο συνεχίζει, μάλλον εντείνεται. Και θα το δούμε από μέρα σε μέρα. Λοιπόν. Εκεί τώρα χρειάζεται. Δηλαδή να την κυοδώσει, είναι και η φυσία. Δηλαδή θα βοηθηθεί το κέντρο. Θα αναπνεύσει το κέντρο. Θα αναπνεύσει το κέντρο από τον ποτηλιάρισμα. Αλλά γύρω-γύρω θα υπάρχει. Κοιτάξτε, είναι πολύ χρήσιμο να δούμε αρχικά τι θα γίνει περιμετρικά του δακτυλίου. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το κέντρο για να περάσουν από τη μία μεριά στην άλλη. Νότια προς βόρεια, ας πούμε, και έκανε αυτή τη διαμπερή κυκλοφορία που λέμε, αυτή τώρα θα πρέπει να κάνουν μια περιμετρική κίνηση. Πόσο καιρό πρέπει να περάσει για να δούμε τι έχει συμβάλει ο δακτύλιος στη μείωση του μποτιλιαρίσματος ή την αύξηση? Η πρόταση μας είναι από μέρα σε μέρα. Πρέπει από μέρα σε μέρα να βλέπουμε, να βλέπουμε πόσο μειώνεται η κίνηση, πόσο αυξάνεται η κίνηση στους διάφορους οδικούς άξονες και αντίστοιχα να δούμε πιθανά και κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Τα πρώτα σημάδια είναι μποτιλιάρισμα. Τώρα δηλαδή που μιλάμε, έξω έχει μποτιλιάρισμα. Κοιτάξτε, με το μονάζιγα δεν περιμένουμε ότι θα μειωθεί η κίνηση του 50%. Δηλαδή να είναι ξεκάθαρο και αυτό. Γιατί είναι πάρα πολλές κατηγορίες οχημάτων οι οποίες συνεχίζουν να μπαίνουν. Συνεχίζουν να ελεύθερα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας βεβαίως, γιατί θα μας στήσετε απαραίτητο. Έχουμε και τα αποτελέσματα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή μέρα.